ιδένεδε ημάς αναγκαίων ότι του χρίσματος τούτου εν τη Παλαιά Γραφή το σύμβολον κείται. Πρέπει, λέγει, είναι ανάγκη να γνωρίζετε ότι σύμβολον του χρίσματος υπάρχει στην Παλαιά Διαθήκη. Για να το δούμε ποιο είναι αυτό το σύμβολον. Και γαροποινήκα το του Θεού πρόσταγμα Μωυσής το αδελφό μετεδίδου αρχιερέα καθιστών τούτων μετά το εν είδατη λούσας δε έχρισε και εκαλείτο Χριστός εκ του χρίσματος, δηλαδή του τυπικού. Ο Θεός έδωσε εντολή εις τον Μωυσέα να αναδείξει τον αδελφό του τον Αρών αρχιερέα. Είναι ο πρώτος αρχιερεύς. Τι έγινε? Πρώτα, λέει, τον έλουσε. Λούστηκε ο Αρών. Κατόπιν τον έχρισε με ένα έλαιον ειδικών και κατόπιν τον ένδυσε με την αρχιερατική στολή και κατόπιν επήρε εκαλείτο, λέγει, Χριστός. Χριστός Κυρίου, ο και χρισμένος από τον Κύριον, εκ του χρίσματος, δηλαδή του τυπικού, από το τυπικό δηλαδή χρίσμα. Να μείνουμε λίγο σε αυτό. Τι δύναμη θα έχει το πράγμα? Πού είναι η δύναμη? Εις το Λόγο του Θεού. Ο Θεός είπε, τον αδελφό σου πάρε τον, λούσε τον, δηλαδή μπάνιο, ολόκληρος μπάνιο, όχι λούσιμο στο κεφάλι, ολόκληρος μπάνιο, και χρήσε τον, βάλε τη στολή, ειδική στολή και λοιπά και λοιπά, και γίνεται Χριστός Κυρίου. Αυτό όμως, λέει ο Αγίος Κύριλλος, ήτο μία τυπική μορφή, διότι ο κάθε χριστιανός που δέχεται το χρίσμα πρώτα λούεται. Πού? Εις την κολυμβήθρα, δηλαδή το μυστήριο του βαπτίσματος. Πρώτα βαπτίζεται, μετά χρύεται και τότε λέγεται Χριστός Κυρίου. Και μάλιστα, αν το θέλετε, όπως λέει ο Άγιος Ιωάννης στην Αποκάλυψη, ότι ο χριστιανός είναι, οι χριστιανοί καλύτερα, το βασίλειον ιεράτευμα. Μας καθιστά βασιλείς και ιερείς. Τώρα δεν είναι ο Αρών πλέον ο ιερεύς. Είναι τύπος. Είναι ο κάθε πιστός. Αφού μας καθιστά ο Θεός βασιλείς και ιερείς. Είναι στο πρώτο κεφάλαιο της Αποκαλύψεως. Αυτό δεν είναι και στην Παλαιά Διαθήκη γραμμένο. Προσέξτε μόνο, για να μην πάθουμε ότι παθαίνουν οι Προτεστάντε. Μην πει κάποιος ότι τότε και εγώ μπορώ να ανεβώ στην ωραία πύλη, στην Αγία Τράπεζα εκεί, να τελέσω το μυστήριο. Το χρίσμα που έχει ο ιερεύς είναι ειδικών. Και έχουμε την λεγόμενη ειδική ιεροσύνη. Ενώ οι πιστοί έχουν την γενική ιεροσύνη. Γιατί απλούστατα όλος ο λαός δεν ήταν ο άξιος να προσφέρει θυσία, έπρεπε να είναι ο αρχιερεύς. Και μάλιστα από τη γενεά του Λεβί, διότι η φυλή του Λεβί ήταν μεγάλη και χιλιάδες ανθρώπους. Κάποιοι ζήλεψαν και είπαν, γιατί δηλαδή από την οικογένεια μόνο του Αρών να αναδεικνύονται οι ιερείς? Κληρονομικό δικαίωμα παρακάτω, και όχι κι εμείς. Και τότε, αγαπητοί μου, ο Θεός τους κατέστρεψε. Έχουμε δύο περιπτώσεις. Η μία που άνοιξε η γη και τους κατάπιε. Όχι έκφρασης, άνοιξε η γη και τους κατάπιε. Άνοιξε ένα χάσμα, έπεσαν οι σκηνές των, οι οικογένειές των, όλοι μαζί μέσα στο χάσμα,
πως ανοίγει ένα χάσμα με τον σεισμό. Άνοιξε λοιπόν ένα χάσμα. Όλος δε ο λαός έβλεπε το φαινόμενο, διότι εκλήθησαν να το δουν. Αυτοί δεν γελούσαν. Γελούσαν οι ταλέποροι, γελούσαν και απειλούσαν. Και λέει ο Μωυσής, να δείτε τώρα τι θα γίνει. Φρικώδες. Άνοιξε η γη, έπεσαν μέσα, έκλεισε πάλι γη. Φοβερόν. Γεγονός. Δεν είναι μεταφορικό. Γεγονός. Αλλά γιατί ζήτησαν και αυτοί να είναι στο θυσιαστήριο. Και το δεύτερον, όταν είπαν και εμείς λέει θα θυμιάζουμε. Γιατί μόνο δηλαδή οι ιερείς θα θυμιάζουν. Αλλά το ιερόν πυρ που άναψε από τον ουρανό αυτή η φωτιά, αυτό χρησιμοποιείται για τις χρήσεις των κανδυλών του θυμιατού κλπ. Κλπ. Αυτοί άναψαν φωτιά, άναψαν φωτιά, άναψαν τα κάρβουνα. Μόλις άναψαν τη φωτιά τα κάρβουνα και πήγαν να θυσιάσουν, πετάχτηκε η φωτιά από μέσα και τους έκαψε. Ξέρετε πως λέγεται δε αυτό το πυρ? Η Παλαιά Δίκη το λέει αυτό. Κοσμικών πυρ. Θα μπορούσε να γίνει μια ολόκληρη ομιλία πάνω σε αυτό το λεγόμενο κοσμικών πυρ. Αλλά φεύγουμε πολύ από το θέμα μας. Τι ήθελα να σας πω. Άλλο η γενική ιεροσύνη και άλλο η ειδική ιεροσύνη. Και όχι να τα ισοπεδώσουμε όπως τα ισοπεδώνουν οι Προτεστάντε. Ναι. Λοιπόν. Και βασιλείς. Ο Θεός λέει μας κατέστησε ιερείς και βασιλείς. Βασίλειον ιεράτευμα. Βασίλειον, βασιλικών. Ιεράτευμα, ιερατείων. Όλοι. Θα μας πει λίγο πιο κάτω για τον Σολομώντα. Ούτω και τον Σολομώντα προάγονης βασιλέα έχρισεν αυτόν μετά το λούσαστε εν το γιον ο αρχιερεύς. Αλλά ταύτα μεν και τα λοιπά. Έχουμε τώρα μια άλλη περίπτωση. Και οι βασιλείς εχρίοντο. Πώς εχρίοντο? Συνεχίζουμε παιδιά την θαυμασία πνευματική διαθήκη. Τι έγινε με το θέμα του βασιλέως? Ο Δαβίδ είναι στο κρεβάτι. Πλέον βλέπει ότι έρχεται η ώρα του να πεθάνει. Ο γιος του ο Σολομών ήταν 12 ετών και είχε την εντολή από το Θεό να χρήσει βασιλέα τον Σολομώντα. Είχε και άλλα παιδιά, αλλά ο Θεός δεν ήθελε παρά τον Σολομώντα. Και τότε αναθέτει εις τον αρχιερέα ο Δαβίδ, στον αρχιερέα, σε ένα στρατηγό του και εις τον αρχηγόν του οίκου του, δηλαδή του παλατιού, των αρχηγών του παλατιού, τρεις άνδρες. Ο αρχιερέας ήταν αρκετός, έπρεπε να υπάρχει όμως και η μαρτυρία. Ακούστε και η μαρτυρία, μια μικρή παρανθεσούλα. Αυτά τα σταυρουδάκια που βάζουμε μετά τη βάφτιση τα λέμε μαρτυριές. Έτσι δεν, αν δεν κάνω λάθος. Τι θα πει μαρτυριές? Την μαρτυρία του λαού που παρακολούθησε την βάπτιση του βαπτιζομένου, του βαπτιστέντας. Δίνουν τη μαρτυρία τους ότι ευαπτίστη. Σπουδαίο. Μαρτυριές λοιπόν λέγονται αυτά. Είναι ωραία ονομασία. Βλέπετε είναι μερικά πράγματα τα οποία δεν ξέρουμε πολλές φορές την προέλευσή τους. Έχει χαθεί. Έτσι λοιπόν πήγαν αυτοί οι τρεις να χρήσουν βασιλέα τον Σολομώντα. Πού πήγαν? Λέει εδώ ο Άγιος Κύριλλος, πήγαν λέει εις την εν το γιον. Μια γραφή το έχει εψιλον γιώτα, μια άλλη γραφή το έχει γιώτα.
ήταν μια πηγή αυτή στις υπόρειες του λόφου Σιών, που υπάρχει μέχρι σήμερα αυτή η πηγή και λέγεται η πηγή της Θεοτόκου. Αυτή η πηγή, σε αυτή την πηγή της Παρθένου, μάλιστα η πηγή της Παρθένου, σε αυτή την πηγή πήγαν για να χρηστεί βασιλιάς. Πώς? Πρώτα ελούστη, λούστηκε, και μετά τον έχρισαν με το Άγιον Έλεον, που εφυλάσσε το αυτό, εις βασιλέα. Α, πρώτα ελούστη, μετά εχρίστη. Λέει λοιπόν ο Άγιος Κύριλλος, αυτά είναι τυπικά πράγματα. Πρώτα θα βαπτιστείς, μετά θα χρηστείς. Δεν μπορούμε να έχουμε την χρήση πρώτης λούσεως, δηλαδή πρώτου βαπτίσματος. Και λέγει, αλλά ταύτα μεν εκείνη συνέβαινε τυπικός. Αυτά συνέβαιναν τυπικά σε εκείνους, διότι ο μεν αρχιερεύς, ο δε βασιλεύς. Ο λαός όμως είναι και βασιλεύς. Τι είπαμε? Βασίλειον ιεράτευμα. Παίρνουμε λοιπόν το χρίσμα και είμεθα Χριστή Κυρίου, ιερείς δηλαδή, Χριστή Κυρίου, βασιλής δηλαδή. Είμεθα και ιερείς και βασιλής. Εν τούτης, πώς ακριβώς μπορεί κανείς να είναι ιερεύς και βασιλεύς? Έχουμε έναν βασιλιά που μπορεί να κυβερνά. Μη παρανοείτε τα λόγια μου, προσέξτε. Εννοείται ένας κυβερνά. Όμως, ο κάθε άνθρωπος που είναι ιερεύς και βασιλιάς, ακούσατε το, όπως το λέγουν οι πατέρες, και είμεθα το βασίλειον ιεράτευμα, διότι εφόσον ο Χριστός εχρίστη με το Πνεύμα το Άγιον, ο Χριστός είναι ιερεύς κατά την τάξη Μελχισεδέκ, βασιλεύς και προφήτης. Και εμείς είμεθα προφήτε όταν ομιλούμε το Λόγο του Θεού. Πας όμιλον τον Λόγο του Θεού, είναι προφήτης. Διότι η λέξη προφήτης δεν σημαίνει εκείνος που προφητεύει, που προλέγει τα μέλλοντα, αλλά εκείνος που ομιλεί. Τώρα ομιλώντας, αν στην ομιλία του χρησιμοποιήσει και την προφητεία με την συνήθεια έννοια, δηλαδή να μιλήσει για τα μέλλοντα, είναι άλλη ιστορία, άλλο θέμα. Αλλά προφήτης λέγεται ο ομιλών. Λοιπόν, προσέξτε. Ο άνθρωπος από τη στιγμή που βαπτίζεται και παίρνει το τρισόν αξίωμα του Χριστού, ιερεύς, βασιλεύς, προφήτης, το τρισόν αξίωμα του Χριστού, ως βασιλιάς είναι εκείνος που κυβερνά τον εαυτόν του. Είναι ο ηγεμόν νους που καλείται ο άνθρωπος να βασιλεύσει επί των παθών του. Να μην είναι δούλος των παθών, αλλά κύριος και βασιλεύς των παθών. Δεύτερον, ιερεύς. Λέμε σε μία ευχή για τον Χριστό, ο προσφέρον και προσφερόμενος, είναι λίγο πριν την τελεσιουργία του μυστηρίου και διαδιδόμενος και τα λοιπά. Συ είσαι εκείνος ο οποίος προσφέρεις και προσφέρεσαι. Είσαι ο θήτης και το θύμα. Το ιερείον, έτσι λέγεται το θύμα, το ιερείον, ο αμνός. Ο προσφέρον και προσφερόμενος. Ο πιστός είναι το ίδιο. Θήτης και θύμα. Προσφέρον και προσφερόμενος. Ποιος είναι ο προσφέρον? Ο ίδιος. Τι προσφέρει? Τον εαυτόν του. Πού? Εις την νοητή Αγία Τράπεζα, στο Θεό. Προσφέρει ως θήτης τον εαυτόν του ως θύμα. Γι' αυτό λέγει ο Απόστολος στην προς Ρωμαίους, το 10ο κεφάλαιο,
αλλά λέει, μη συσχηματίζετε το αιώνι τούτο, αλλά μεταμορφώστε τη ένα κενό του νόσου ημών, κτλ. Και ζητάει τον άνθρωπο να προσφέρει θυσία των εαυτών του στο Θεό. Και λέγει ο Απόστολος Παύλος ότι είναι η κατεξοχήν αρεστή θυσία εις τον Θεόν. Αφού λοιπόν είναι ο θήτης και το θύμα, άρα είναι ιερεύς και προφήτης, διότι ομιλεί το Λόγο του Θεού, προφέρει το Λόγο του Θεού, λέγει το Λόγο του Θεού, ομολογεί το όνομα του Ιησού Χριστού. Είναι προφήτης, δηλαδή ομιλητής. Μην νομίζεις το ομιλητής με την έννοια ότι κάθεται πάνω σε κάποια έδρα, σε κάποιο τραπεζάκι μπροστά, ή κάνει μια ειδική ομιλία. Ο καθένας που θα πει πιστεύω στον Ιησού Χριστόν και ομολογώ το όνομα του Ιησού Χριστού τα λοιπά, είναι προφήτης, δηλαδή ομιλητής. Βλέπετε λοιπόν τι ωραία πράγματα βγαίνουν όταν παίρνουμε το χρίσμα του Θεού και ποιοι πραγματικά είμαστε. Αυτά λοιπόν λέγει στον Ααρών και στον Σολομώντα, αλλά και στους άλλους αρχιερείς στη συνέχεια κατά διαδοχήν, και στους άλλους τους βασιλείς κατά διαδοχήν. Ήτσαν λέγει αυτά τυπικά, δηλαδή τύπη. Σε εμάς όμως λέγει δεν είναι τυπικά, ή μην δε ου τυπικός. Σε εσάς λέει δεν είναι τυπικά πράγματα, αλλά αληθώς είναι πραγματικά, επειδή από του Αγίου, συγγνώμη, από του Αγίου Πνεύματι Χριστέντος, αληθώς η αρχή της ημετέρας σωτηρίας. Από εκεί ξεκινάει η σωτηρία μας, από το βάπτισμα και το χρίσμα. Γι' αυτό είναι και τα βασικά μυστήρια χωρίς τα οποία δεν μπορούμε, ξέρετε, να κοινωνήσουμε. Το βάπτισμα λέγεται η πύλη, το πέρασμα για να μπούμε μέσα στην Εκκλησία. Εκείνος γάρα αληθώς απαρχεί, ποιος? Ο Χριστός, το Πνεύμα το Άγιο, και εμείς το φύραμα. Θα τα εξηγήσουμε. Ή δε, εάν δε η απαρχή Αγία δηλωνότι μεταβίσεται επί το φύραμα η Αγιώτης. Αυτά είναι παρμένα του Αγίου Κυρίλλου από τον Απόστολο Παύλου, που ομιλεί περί ζήμης και φυράματος. Αυτό που λέμε ζήμη στην αρχαία γλώσσα σήμαινε αυτό που σήμερα λέμε προζήμη. Ζήμη λέγεται αυτό που σήμερα λέμε προζήμη. Αντιθέτως, εκείνο που σήμερα λέμε ζήμη και είναι το νερό με το αλεύρι μόνο, δεν βάλαμε ακόμα το προζήμη, το νερό με το αλεύρι, αυτό λέγεται φύραμα. Έρχεται λοιπόν στο φύραμα, έρχεται το προζύμι, δηλαδή η ζύμη, και τότε ζυμί, δηλαδή ζυμώνει, δηλαδή προκαλείται το φαινόμενο της ζυμώσεως εις ολόκληρο το φύραμα. Η αρχή όμως που βρίσκεται? Εις τη ζύμη. Μεταφέρεται η ζύμη στο φύραμα και όλο το φύραμα γίνεται και αυτό ζυμούται. Έτσι λοιπόν η αρχή λέγει είναι ο Χριστός. Έτσι λέει ο Απόστολος Παύλος. Το Πνεύμα το Άγιον, όπως θέλει εδώ ο Άγιος Κύριλλος, και ζυμεί όλο το φύραμα. Πήρε το Πνεύμα του Θεού, θα ζυμωθείς ολόκληρος και θα γίνεις ως φύραμα που είσαι, όλος πνευματικός άνθρωπος. Έτσι γίνεται ο πνευματικός άνθρωπος. Μην αναζητούμε τον πνευματικό άνθρωπον έξω από το Πνεύμα το Άγιον. Σήμερα λέμε πνευματικούς ανθρώπους εκείνους που ασχολούνται με τα γράμματα, με τη λογοτεχνία, με την ποίηση, με τη μουσική, με τη ζωγραφική. Λέμε η πνευματική ηγεσία, ο πνευματικός κόσμος. Αγαπητοί μου, αυτό το πνεύμα πνευματικός, πνευματική, θα μπορούσαμε να το πούμε καταχρηστικά, αναφέρεται εις το πνεύμα του ανθρώπου.
Και λέμε αυτός είναι πνευματικός άνθρωπος με την έννοια ότι καλλιεργεί το πνεύμα του, πάντως το ανθρώπινο πνεύμα. Όταν ομιλούμε και λέμε πνευματικός άνθρωπος, ουσιαστικά είναι εκείνος που γίνεται αυτό που γίνεται όχι από το δικό του το πνεύμα, αλλά από το Άγιον Πνεύμα. Αυτός είναι ο αληθινά πνευματικός άνθρωπος. Η Αγία Γραφή όταν ομιλεί περί πνευματικού ανθρώπου, πάντοτε αυτόν εννοεί, και αυτό δεν πρέπει ποτέ να το ξεχνούμε.